Γεια σας και καλώς ήρθατε και αυτή την εβδομάδα στο κανάλι Τελεβέζεων. Το είπα λίγο περίεργα. Έχω μπερδευτεί με το άλλο το κανάλι, το Τελεβέζε. Καλώς ήρθατε στο κανάλι Τελεβέζεων. Είχα πει εδώ και καιρό ότι θέλω να κάνω κι άλλα πράγματα στο κανάλι και αυτό είναι το πρώτο βίντεο. Είναι movie review και θα μιλήσουμε για το Falling Down. Ταινία του 1993 με τον Michael Douglas και τον Robert Duvall. Μια απίστευτη ταινία, την είδα πριν λίγες μέρες, καταπληκτική ταινία, ειλικρινά. Να σας πω όμως το story πώς ανακάλυψα αυτή την ταινία. Αυτή την ταινία λοιπόν την ανακάλυψα γιατί έχω βάλει ένα στοίχημα με τον εαυτό μου και έχω πει ότι δεν θα δω ταινίες που έχω δει. Οπότε βλέπω ταινίες, ψιλοαναγκάζω τον εαυτό μου να δω καινούργιες ταινίες που δεν έχω δει. Έκανα φέτος λοιπόν, μετά από πάρα πολλά χρόνια, δεν ξέρω γιατί δεν το έκανα τόσο καιρό, έκανα προφίλ στο IMDb. Και εκεί λοιπόν, άρχισα να βάζω ταινίες που είχα κάνει μια λίστα και σειρές που ήθελα να δω. Και άρχισα να μου βγάζει προτινόμενα. Κάποια στιγμή λοιπόν μου βγάζει το Falling Down. Και βλέπω μια πολύ καλή βαθμολογία, διαβάζω κριτικές και η υπόθεση και μόνο με τράβηξε. Να πω την αλήθεια, περίμενα ότι θα δω κάτι σε μαύρη κωμωδία. Αλλά τελικά η ταινία σαφώς έχει κωμικά στοιχεία, τα οποία περνάνε απίστευτα καλά και από τους δύο πρωταγωνιστές μας και από το υπόλοιπο cast. Σε διάφορες στιγμές της ταινίας. Κάποια στιγμή που καθόμουν λοιπόν και έλεγα να δω κάτι καινούριο, βάζω να δω αυτή την ταινία και όχι απλά δεν με απογοήτευσε, είναι ίσως από τις καλύτερες ταινίες που έχω δει. Θα σας πω στο τέλος βαθμολογίες και θα σας πω το πώς βλέπω εγώ την ταινία. Έχουμε δύο χαρακτήρες όπως σας είπα, είναι ο Michael Douglas και ο Robert Duvall. Είναι, μπορώ να πω ότι ο ένας συμπληρώνει τον άλλον και ταυτόχρονα είναι ίδιοι αλλά και πολύ διαφορετικοί. Έχουν δηλαδή κοινά στοιχεία. Η ταινία τους αντιμετωπίζει, τους δείχνει με τα λατώματά τους. Ο χαρακτήρας του Robert Duvall ξεκινάει από την αρχή να χτίζεται και χτίζεται πολύ γρήγορα, δηλαδή παίρνεις πολλά στοιχεία για τον χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας του Michael Douglas απ' την άλλη, ενώ ξεκινάει και σου χτίζει το υπόβαθρο που έχει, στο χτίζει μέχρι και την τελευταία, περίπου μέχρι και το τέλος της ταινίας. Η ταινία ξεκινάει μπαμ, δηλαδή έχουμε το Michael Douglas που βρίσκεται κολλημένο στην κίνηση με το αμάξι του και δείχνει πόσο πολύ τον ενοχλούν οι θόρυβοι τριγύρω του και έτσι λοιπόν καταλήγει, αυτό είναι, βλέπουμε έναν άνθρωπο ψηλό ατσαλάκωτο, φοράει λευκά, αργότερα στην ταινία φοράει μαύρα, συμβολισμός. Γενικά η ταινία δανείζεται και στοιχεία του υπερεαλισμού, έχει πολύ μικρές πινελιές και εννοείται αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ένα από τα καλύτερα σενάρια που έχω δει σε ταινία. Με εξέλιξη χαρακτήρων, βάθος, χωρίς πολλά μπλα μπλα, σου λέει αυτό που θέλει να σου πει, σου αφήνει να πάρεις αποφάσεις που θες εσύ και σου δίνει την απάντηση στο τέλος σύμφωνα με το τι συμβαίνει στην κοινωνία γύρω μας. Γιατί παρόλο που η υπόθεση μπορεί να φαίνεται ότι είναι ένα action movie, είναι ένα action movie με πολύ ευάθυση χαρακτήρων και με τα νοήματα που θέλει να πει. Ξεκινάει λοιπόν η ταινία, βλέπουμε τον ατσαλάκωτο Michael Douglas που φοράει τα λευκά, ενοχλημένος από την κίνηση γύρω του και από τους θορύβους και αποφασίζει να αφήσει το αμάξι του. Θέλω να πω εδώ ότι θα προσπαθήσω να μην κάνω spoilers για την ταινία, αλλά υπάρχουν κάποια σημεία που δεν μπορώ να μην τα αναφέρω και να μην τα σχολιάσω. Θα προσπαθήσω να μην αναφέρω πάρα πολλά. Λοιπόν, ξεκινώντας λοιπόν η ταινία, βλέπουμε τον Michael Douglas που προσπαθεί να πάρει τηλέφωνο και μας δείχνει ότι θέλει να πάει στο σπίτι της πρώην γυναίκας του και να συναντήσει την κόρη του που έχει γενέθλια. Εκεί λοιπόν ξεμένει, δεν έχει κέρμα να πάρει τηλέφωνο ξανά την πρώην γυναίκα του, να μιλήσουνε, και μπαίνει σε ένα ψιλικατζίδικο. Το οποίο ψιλικατζίδικο το έχει κάποιος ο οποίος δεν είναι native Αμερικανός, και όταν λέμε ψιλικατζίδικο εννοούμε φυσικά ακριβότερες τιμές όπως είναι και στην Ελλάδα. Εκεί λοιπόν έχουμε το πρώτο ξέσπασμα που προσπαθεί, μπαίνει μέσα, ζητάει, λέει έχω αυτά τα χρήματα, μπορείς να μου χαλάσεις, να μου δώσεις κάποια κέρματα. Για να σου χαλάσω πρέπει να αγοράσεις κάτι. Και πάει να αγοράσει κάτι λοιπόν, να μην κάνουμε διαφημίσεις τι πρόβλημα πάει να αγοράσει. Και τα παίρνει γιατί φυσικά οι τιμές είναι πολύ υψηλότερη τιμή από αυτή που ισχύει κανονικά, όπως είπαμε είναι ένα ψιλικατζίδικο. Οπότε λοιπόν εκεί βλέπουμε το πρώτο ξέσπασμα του χαρακτήρα μας και γενικά η κάθε σκηνή του Michael Douglas είναι μια πορεία στο σύγχρονο κόσμο. Δεν θέλω να το πάω τόσο πολύ σε πιο ιδεολογικά μονοπάτια, καπιταλισμός και τέτοια. Είναι πράγματα που όλοι τα βλέπουμε γύρω μας. Απ' την άλλη λοιπόν, σιγά σιγά αρχίζουμε να γνωρίζουμε και τον Robert Duvall, ο οποίος έχει κάνει καταπληκτική, είναι μια απίστευτη ερμηνεία, δηλαδή με έπεισε από το χιλιοστό του δευτερολέπτου με το που ξεκίνησε η ταινία ότι είναι ένας αστυνομικός, ο οποίος το συναντάμε, είναι η τελευταία του μέρα
στο σώμα, θέλει να βγει στη σύνταξη και μας λέει πολύ γρήγορα, γι' αυτό λέω ότι ο χαρακτήρας του Ρούμπερτ Ντιβάλ, τα πολύ βασικά του στοιχεία μας κρίνονται πολύ γρήγορα, φεύγει από το σώμα, μας αναφέρει ότι είχε μια κόρη που πέθανε, μας δείχνει μια συνομιλία με τη γυναίκα του που φαίνεται ότι έχουν μια σχέση λίγο περίεργη, περίεργη. Όχι ακριβώς περίεργη, έχουν μια ανθρώπινη σχέση και η γυναίκα του έχει διάφορα θέματα σαφώς να λύσει. Και μας αναφέρει ότι έχει τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του καθήκοντος, γι' αυτό βρίσκεται πλέον σε ένα γραφείο και μας δείχνει και λίγο από τους συναδέλφους του ποια ήταν η σχέση με τους συναδέλφους του. Οπότε λοιπόν, όσο προχωράει η ταινία, χτίζουμε τον Ρόμπερτ Ντιβάλ και ο Ρόμπερτ Ντιβάλ που κάποια στιγμή έχει και μια συνάντηση έτσι με τον ανώτερό του στην αστυνομία που πρέπει να τον αναφέρει ότι φεύγει. Ο ανώτερός του του λέει ότι μπήκε στο γραφείο, προσπαθείς να γλιτώσεις, να μην είσαι μέσα στη δράση. Κοινώς τον έλεγε ότι είναι γιοτόμπαλο με την αλήθεια και τελικά αρχίζει σιγά σιγά να συνδέει τα περιστατικά που γίνονται, τα περιστατικά του Μάικλ Ντάγκλας. Ο σκηνοθέτης της ταινίας δεν μας έχει δώσει άλλα δείγματα τόσο άρτιου σινεμά. Τζόελ Σουμάχερ μας έδωσε τον Batman και Robin, το φάσμα της όπερα στα 8 χιλιοστά, το Batman Forever. Ο σεναριογράφος, απ' την άλλη, όπως βλέπετε, είναι γνωστός για κάποιες 80s και 90s ταινίες. Πιστεύω ότι η ταινία, για να κάνω έτσι μια γενική απεικόνιση της ταινίας, είναι ταινία που θα έπρεπε να διδάσκεται. Ξαναλέω, το character development, οι συμβολισμοί, τα πάντα. Όσοι δεν έχετε την ταινία, κάντε μια παύση, δείτε την και βάλτε μετά το βίντεο. Γιατί τώρα θα πω λίγα πραγματάκια. Έχω πει, θα προσπαθήσω να μην κάνω πολλά spoilers. Αλλά θα σας πω τη γνώμη για την ταινία. Όταν είδα την πρώτη φορά λοιπόν την ταινία, την βαθμολόγησα με 8. Όσο όμως τη σκεφτόμουν, τελικά την κατέληξα στο 9. Βαθιά μέσα μου ξέρω ότι είναι δεκάρη ταινία. Είναι για μένα ταινία, πραγματικά, είναι από τις ταινίες που σίγουρα πολύ αγαπημένη. Έχω πει στον εαυτό μου δεν θέλω να βλέπω την ίδια ταινία, παλιές ταινίες που τις έχω ξαναδεί και τις θυμάμαι. Δεν θέλω να τις ξαναδώ αυτή την περίοδο για να βλέπω καινούριες. Με το που τελείωσα αυτή την ταινία, την επόμενη μέρα πάλευα με τον εαυτό μου να μην την ξαναδώ. Ακόμα παλεύω. Είναι λίγες δηλαδή από τη μέρα που την είδα, ακόμα παλεύω να μην την ξαναδώ. Και τώρα για την κριτική ήθελα να την ξαναδώ και είπα όχι, θα κρατήσεις αυτή την πρώτη εντύπωση που πήρες από την ταινία και θα κάνεις το review. Θα πεις την κριτική της ταινίας. Λοιπόν, να σας πω τώρα τι γίνεται. Θα μιλήσω για κάποια πράγματα. Ο χαρακτήρας του Μάικλ Ντάγκλας, εκεί ήταν το πρώτο έτσι αρνητικό που βλέπω της ταινίας, χτίζεται λίγο περίεργα. Παρ' όλα αυτά, θέλω εδώ να πω κάτι. Όταν σκέφτηκα μετά την ταινία, έχει μια βάση κάποιες αναλλαγές που έχουν. Δηλαδή, όταν πάει στο ψιλικατζίδικο, σου αφήνει να βγουν κάποια ψήγματα ρατσισμού, ή μπορεί να τα βλέπουμε εμείς σήμερα ρατσισμού, τα οποία όταν μετά στην ταινία έχει επαφή με έναν ξεκάθαρα ρατσιστή, εκεί σου δείχνει ότι δεν είναι αυτό, ότι εγώ είμαι πατριώτης και ότι δεν έχω καμία θέση με τις δικές σου αντιλήψεις, ας πούμε, που είσαι ένας ρατσιστής. Αυτό είναι λίγο controversial, αλλά ταυτόχρονα μπορώ να καταλάβω και το χαρακτήρα στο πώς εξελίσσεται σε όλη την ταινία, δηλαδή ότι έχει διάφορες μεταπτώσεις που ενώ προσπαθεί να είναι καλός, κάνει κακά πράγματα μέσα στην ταινία. Είναι αυτό. Οπότε το δικαιολόγησα μετά και αυτό, σου λέω, είναι πολύ βαθιά ταινία, δηλαδή έχει πάρα πολλά πράγματα να σκεφτείς και να αναλύσεις. Γι' αυτό ήθελα να την ξαναδω τόσο έτσι σύντομα. Ένα άλλο στοιχείο που βρήκα είναι ότι η μουσική σε μερικά σημεία είναι εξαιρετική. Είναι εξαιρετική. Ταυτόχρονα όμως σε κάποια σημεία μου είναι αδιάφορη. Δηλαδή αυτό βρήκα. Παρόλα αυτά εντός ειδών, σαν σύνολο, εννοείται ότι δεν επηρεάζει την ταινία σε κάποιο σημείο που να πω «Α, εδώ δεν ταιριάζει αυτό ή δεν κάνει». Επίσης, επειδή όπως ανέφερα έχει κάποια στοιχεία κωμωδίας, υπάρχουν κάποιες σκηνές λίγο που ξεφεύγουν του ρεαλισμού της ταινίας. Αυτό βέβαια το συγχώρεσα αρκετά, δηλαδή μου ήταν πολύ εύκολο να το συγχωρήσω, γιατί κατάλαβα ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε κάτι που έχει μια βαθύτερη κωμική βάση, οπότε δεν με πείραξε τόσο πολύ. Και καταλήγουμε σε ένα στοιχείο που και αυτό μπορεί να εξηγηθεί και το σκέφτηκα μετά, στο πώς το εξηγώ εγώ. Είναι σημαντικό και εδώ θα είναι ίσως το μοναδικό έτσι πολύ χαρακτηριστικό spoiler που θα κάνω για την ταινία. Στο ότι, όπως ανέφερα, πάει να συναντήσει την κόρη του, η οποία έχει γενέθλια, και της αγοράζει ένα δώρο. Όταν της αγοράζει το δώρο, βλέπουμε ότι παίρνει το δώρο τυλιγμένο. Παρ' όλα αυτά, την ίδια στιγμή,
βλέπουμε ότι βλέπει έναν χαρακτήρα που κάνει ένα πολύ μικρό πέρασμα στην ταινία και είναι πολύ σημαντικό. Είπαμε, δεν θα πω τα πάντα όλα, γιατί να μην κάνουμε πολλά spoilers. Βλέπει ένα χαρακτήρα, ο οποίος όμως εκείνη τη στιγμή εγώ αισθάνομαι ότι τα φαντάζεται κάποια πράγματα. Έχει σημασία γιατί θα σας πω. Γιατί το δώρο αργότερα στην ταινία το βρίσκουμε κάποια στιγμή ξανά και το οποίο δεν είναι τυλιγμένο. Για το σύμπαν της ταινίας, για αυτό το εκπληκτικό σενάριο, μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό το γεγονός. Δηλαδή θα ήθελα να είναι τυλιγμένο. Ταυτόχρονα όμως σκέφτηκα μετά ότι ίσως μπορεί να μην είναι τυλιγμένο, γιατί όλο το περιστατικό όπως γίνεται εκείνη τη στιγμή, ίσως μπορεί να πήρε το δώρο με έναν οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Και εμείς να παρακολουθούμε εκείνη τη στιγμή τη δική του πραγματικότητα στο μυαλό του. Καταπληκτικό. Όπως και να είναι, αυτό όμως άμα δεν ισχύει, γι' αυτό έβαλα και μια ταινία, αλλά νομίζω ότι για το βάθος της ταινίας, για τη σεναριακή ποιότητα της ταινίας, είναι κάτι που το παρατήρησα πολύ εύκολα. Και δεν μου άρεσε αυτό. Βέβαια, ξαναλέω, μπορεί να δικαιολογηθεί, αλλά ταυτόχρονα δεν ξέρω την απάντηση. Οπότε, εγώ όμως θα το βάλω 9, γιατί θα ήθελα έτσι να βλέπουμε εμείς να ακολουθούμε τους χαρακτήρες. Παρ' όλα αυτά, όμως, υπάρχουν φυσικά στοιχεία, σημεία μέσα στην ταινία, τα οποία μπαλατζάρεις από ποια πλευρά κοιτάς την ταινία. Σεναριακά, θα σας πω ότι φτάνουμε σε μια κλιμάκωση, η οποία είναι από τις καλύτερες. Τα καλύτερα κλάιμαξ που έχω δει σε ταινία είναι μια πεντάληψη συζήτηση. Είμαστε αυτοί, είμαστε αυτοί που είμαστε και έχουμε μια πολύ μεστή συζήτηση για το τι συμβαίνει στην κοινωνία μας, στον κόσμο και εκεί είναι λοιπόν που οι χαρακτήρες μας. Η κλιμάκωση λοιπόν οδηγεί στο να γίνουν τα πράγματα όπως θα γινόντουσαν στην πραγματική ζωή. Αυτό. Και είναι αριστοτεχνικό αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε ένα διάλογο χωρίς σάλτσες, χωρίς λοβιτούρες, έναν απόλυτα ρεαλιστικό διάλογο, και ο οποίος καταλήγει κάπου. Και είναι τόσο απίστευτη η κλιμάκωση της ταινίας, έχουμε και μια πολύ δυνατή ατάκα σε αυτό το σημείο, δεν θα σας πω πια, πάμε να κάνουμε spoiler. Και μετά έχουμε και τον επίλογο της ταινίας. Και η ταινία κλείνει και σε αφήνει εκεί, δηλαδή λίγο προς το τέλος, η ίδια η ταινία σου δείχνει αυτό που θέλει να σου πει, σου δείχνει ότι αυτή είναι η ζωή, εσύ αποφασίζεις αυτό που βλέπεις, αλλά ταυτόχρονα σου δείχνω ότι με αυτά που γίνανε και αυτά που είδες νωρίτερα, πρέπει να σου υπενθυμίσω ποιοι είναι οι χαρακτήρες μου και τι γίνεται με αυτούς. Και εκεί βλέπουμε έτσι και λίγο τον Ρόμπερτ Ντιβάλ, που επηρεάζεται όπως έπρεπε να επηρεαστεί από αυτά που γίνονται στο φινάλι της ταινίας. Σας λέω, προσπαθώ να μην κάνω spoilers. Η ταινία, ειλικρινά, τώρα θα ακούσετε λίγο boomer αυτό που θα πω, αλλά είναι ταινία που δεν θα μπορούσε να γυρίσει σήμερα. Δεν θα μπορούσε να γυρίσει σήμερα. Έχει τόσα πολλά σημεία που λες, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό σήμερα να περνούσε ένα σενάριο έτσι απλά. Σχολιάζει πάρα πολλά κομμάτια της καθημερινότητας και επειδή μπορεί να αναφέρεται στην Αμερική το 90s, πιστέψτε με, καταρχήν μιλάμε, έχει μέσα κάτι πλανάρες, ακόμα και στην κορύφωση όπως λέω, έχει κάτι πλανάρες που από τη μία βλέπεις με μια απίστευτη θαλασσογραμμή από πίσω σου και από την άλλη βλέπεις αυτό το άγχος των χαρακτήρων στο τι θα γίνει. Είναι απίστευτη, δηλαδή ειλικρινά, δεν μπορώ να, πέρα από αυτά τα αρνητικά που σας είπα, που μπορούν να δικαιολογηθούν άνετα για μια τέτοια ταινία, δεν μπορώ να προσάψω κάτι άλλο αρνητικό σε αυτή την ταινία. Είναι μια απίστευτα δομημένη ταινία, είναι σεμιναριακό επίπεδο ταινία, από οποιαδήποτε άποψη, σκηνοθετική, ερμηνεών. Ο Μάικλ Ντάγκλας μάλιστα έχει πει ότι είναι η αγαπημένη του ταινία. Έχει πει ότι είναι ο αγαπημένος του ρόλος, ας πούμε, αυτή. Και νομίζω ότι και ο πατέρας του, έχει πει το, και ο Κέρκ Ντάγκλας έχει πει το ίδιο. Και το έχει παραδεχτεί, λέει, είναι ο αγαπημένος μου ρόλος αυτός. Είναι μια από τις καλύτερες ταινίες που έχω παίξει. Και μπορώ πάρα πολύ να το καταλάβω. Είναι μια ταινία που είναι ξεχωριστή ταινία. Και εγώ απορώ πως ταινία του 93 και δεν την είχα δει ποτέ. Την προτείνω ανεπιφύλακτα. Όσοι την έχετε δει παλιά, ξαναδείτε την. Γιατί είναι πραγματικά, νομίζω, ταινία που
Εγώ πιστεύω, άμα δεν είχα δει αυτή την ταινία όταν ήμουν, ξέρω εγώ, 20 χρονών, μπορεί να μην την είχα αντιληφθεί στα επίπεδα που την αντιλήφθηκα τώρα. Δηλαδή, ξαναδείτε την, γράψτε στα σχόλια τι πιστεύετε. Βαθμολογία, όπως σας είπα, 9, από 8-9. Δηλαδή, τι να σου πω, άμα την ξαναδώ και άλλες 2-3 φορές, ας πούμε, και συνεχίζει και με συνεπαίνει στον ίδιο στο ρυθμό της, θα ανέβει και παραπάνω. Και θέλω να ψάξω πάρα πολύ εκείνο το κομμάτι που σας είπα με το δώρο, να δω τελικά τι παίζει σε όλο αυτό, γιατί νομίζω εκεί έχασε για μένα τον ένα τον πόντο. Και αυτό γιατί μου έβαλε πολύ ψηλά στάνταρτ σαν ταινία. Δηλαδή, αν μου είχε κρατήσει λίγο χαμηλά τα στάνταρτ, θα έπαιρνε 10. Αλλά μόνο γι' αυτό, το ότι προσέξανε πάρα πολλές λεπτομέρειες μέσα στην ταινία, δεν μπορώ να το συγχωρήσω. Μου φαίνεται πολύ βατό λάθος. Αυτά από μένα. Ήμουν ο Κωνσταντίνος, κανάλι Television, εγγραφούλα. Άμα θέλετε κάτι και στο κανάλι Televezé, εκεί μιλάμε για θέματα Ολλανδίας και Ευρώπης. Τώρα να σας πω να παίζετε πολλά επί τραπέζια. Θα σας πω να παίζετε πολλά επί τραπέζια και να βλέπετε ταινίες. Να είστε καλά. Θα τα πούμε σύντομα.